μιλάμε. Μια τοποθέτηση για το παιχνίδι. Τίποτα. Σήμερα ήρθαμε να παίξουμε με μια καλή ομάδα, όπως είναι η Χαλκίδα, η οποία είναι διεκδικήτρια του πρωταθλήματος. Εμείς έχουμε σίγουρα διαφορετικούς στόχους από τον αντίπαλο. Ήρθαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι το οποίο προσπαθήσαμε με έναν αμυντικό προσανατολισμό να το φέρουμε στα μέτρα μας. Μέχρι ενός βαθμού το καταφέραμε, αλλά αυτό που μας επηρέασε θεωρώ αρνητικά είναι το γκολ που δεχτήκαμε στο 45 λεπτό του ημιχρόνου και κάποιους τραυματισμούς που είχαμε, κάποιες αναγκαστικές αλλαγές. Φυσικά στο δεύτερο ημίχρονο θεώρησα ότι δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλάξαμε το σύστημα στην ομάδα, παίξαμε πιο επιθετικά, ρισκάροντας ακόμα περισσότερο, γιατί με το 2-0 δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε κάτι άλλο, ούτε να μείνουμε παθητικοί και να παίξουμε αντιποδόσφαιρο για να κρατήσουμε το 0-2. Βγήκαμε, ανοιχτήκαμε. Θεωρώ ότι ήταν καθοριστικό το σημείο του παιχνιδιού, το πέναλτι το οποίο χάσαμε στο 2-0, το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει την ψυχολογία του αντιπάλου όσον αφορά, γιατί θα τους έβαζε μεγαλύτερη πίεση. Φυσικά το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, δεν το συζητάμε. Η Χαλκίδα ήταν πολύ καλύτερη από εμάς. Εμείς αμυντικά προσπαθήσαμε να σταθούμε, όπως και στα περισσότερα παιχνίδια τα οποία θεωρούμε ότι είναι οι ομάδες ποιοτικότερες. Και σίγουρα, όταν μια ομάδα ο στόχος είναι η παραμονή στην κατηγορία, δεν έχει άλλο τρόπο να αντιμετωπίσει αυτά τα παιχνίδια. Μέχρι ενός βαθμού πιστεύω ότι τα παιδιά παλέψαν, δεν έχω κανένα παράπονο. Τα γκολ μπήκανε από φάσεις οι οποίες ήταν αδράνειες, καθαρά αμυντικές, λάθος μαρκαρίσματα, τουλάχιστον τα πρώτα δύο γκολ που φάγαμε. Και όταν μια ομάδα δέχεται δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο από τη Χαλκίδα, είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσει. Εμείς θεωρώ ότι βγάλαμε αντίδραση όμως στο δεύτερο, παρόλο ότι μετά εξελίχθηκε το παιχνίδι όπως εξελίχθηκε. Όπως είπα, παίξαμε ανοιχτά στο δεύτερο, δεν κλειστήκαμε. Και η ατυχία για μας ήταν ότι αναγκαστήκαμε να κάνουμε δύο αλλαγές, δύο αμυντικών, οι οποίοι θα τους χρειαστούμε στα επόμενα παιχνίδια περισσότερο και όχι στο σημερινό. Και αναγκάστηκα να τους κάνω αλλαγή για να τους προστατέψω. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει από την αρχή. Είμαστε μια ομάδα νέα, με μια διοίκηση η οποία το καλοκαίρι τελευταία στιγμή ανέλαβε την ομάδα και ξεκίνησε να την οργανώνει. Είναι πραγματικά άξιοι συγχαρητηρίων, διότι η ομάδα είναι πολύ οργανωμένη. Έχουμε πολλά παιδιά στην προπόνηση, δουλεύουμε και θεωρώ πως αυτά τα παιχνίδια για τους περισσότερους είναι εμπειρίες που θα μας ωφελήσουν στη διάρκεια του πρωταθλήματος, που θα αντιμετωπίσουμε τις ομάδες που έχουμε τον ίδιο στόχο. Και αν καταφέρουμε και πάρουμε τα παιχνίδια αυτά που θεωρούμε εμείς ότι θα είναι, υποτίθεται, με τις ομάδες που έχουμε τον ίδιο στόχο, αυτό είναι το ζητούμενο. Πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα βελτιωνόμαστε. Θέλει υπομονή από όλους και περισσότερο από τα παιδιά τα οποία μέσα από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, και εγώ, γιατί η προετοιμασία ήταν ελλιπής, με τις δουλειές τους και όλα αυτά δεν έγινε η προετοιμασία αυτή που θέλαμε, ούτε φιλικά παιχνίδια κάναμε αρκετά. Και προσπαθούμε μέσα από τα επίσημα παιχνίδια να διαπιστώσουμε ποια παιδιά μπορούν να βοηθήσουν και ποια όχι, για να βγάλουμε τα ασφαλή συμπεράσματα. Έχουμε βγάλει αρκετά συμπεράσματα θετικά. Αυτά θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε, να προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε και στη συνέχεια να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Ευχαριστούμε.